Η αύξηση κρουσμάτων μπούλινγκ στα σχολεία προβληματίζει αλλά και ανησυχεί την εκπαιδευτική κοινότητα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει για την ομαλή λειτουργία του σχολείου αλλά κυρίως για τα ίδια τα παιδιά. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σε σύγκριση με αυτά που ακούμε σε άλλες περιοχές, εδώ δεν έχουμε έντονα φαινόμενα εκφοβισμού, σχολικού εκφοβισμού. Παρ' όλα αυτά, όμως, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά πάντα. Εμείς είμαστε στην παγκρύπνηση, κάνουμε διάφορες δράσεις, κάνουμε διάφορα προγράμματα και είμαστε έτοιμοι να, όπου χρειαστεί να επέμβουμε. Δεν έχουμε, ξαναλέω, μεγάλο πρόβλημα για την ώρα, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί γενικώς όλη τη μαθητική κοινότητα. Να μιλάνε καταρχάς στο περιβάλλον του σχολείου, στους διευθυντές και στους εκπαιδευτικούς τους. Τα τελευταία χρόνια ξέρετε ότι έχουμε επανδρώσει τα σχολεία μας και με ψυχολόγους και με κοινωνικούς λειτουργούς και με το θεσμό του Συμβούλου Σχολικής Ζωής και είμαστε όλοι δίπλα τους. Βεβαίως να μιλάνε και θα είμαστε όλοι μαζί τους για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό που χρειαστεί. Αυτό που ζητούν οι εκπαιδευτικοί είναι τα περιστατικά μπούλινγκ να καταγγέλλονται ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα.